Εν τω μεταξύ, κυρίες και κύριοι, σε νέο παραλήρημα προχώρησε πριν από λίγο ο Ταγί Περντογάν, παρουσιάζοντας τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο ως περιοχές εκμετάλλευσης της Τουρκίας, χωρίς όρους μάλιστα. Σύνδεση λοιπόν με τον Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη, την ώρα Μανώλη που η Άγγελα μέσα από τον τουρκικό τύπο προαναγγέλει πως αγοράζει και τέταρτο γεωτρύπανο. Ναι, από την Νότιο Κορέα, αυτό αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Γενή Σαφάκ και τονίζει ότι αυτό το γεωτρύπανο θα ξεκινήσει έρευνές του στην Μαύρη Θάλασσα, όμως ενδέχεται κάποια γεωτρύπανα να ταξιδέψουν στη Μεσόγειο σε περίπτωση που η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία κάνουν παρενοχλήσεις στη Μεσόγειο. Όμως πριν από λίγη ώρα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του σε εγκαίνια διάφορων εργοστασίων δήλωσε χαρακτηριστικά πως και να θέλουν και να μην θέλουν θα αυξήσουμε τον αριθμό των σεισμογραφικών σκαφών αλλά και των γεωτρυπάνων. Και μάλιστα είπε ότι ήδη η Τουρκία έχει αγοράσει 2 πλοία σεισμικών ερευνών και 3 γεωτρύπανα. Πραγματοποιήσαμε 14 γεωτρήσεις, λέει, στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και κάποιοι προσπάθησαν να μας εμποδίσουν. Θα αυξήσουμε και τα γεωτρύπανα αλλά και τις γεωτρήσεις και στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο και να θέλουν και να μην θέλουν. Ό,τι υπάρχει θα το εντοπίσουμε, δήλωσε ο Ερντογάν, και θα το εξορίξουμε. Όπως ενοχλούν κάποιους κύκλους τα βήματα που κάνουμε, δήλωσε ο Ερντογάν, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, έτσι ενοχλούν και οι εργασίες μας για το φυσικό αέριο. Και μια δήλωση που μας προκάλεσε εντύπωση και νομίζω χρειάζεται μια προσοχή, είπε ότι τα σεισμογραφικά σκάφη και τα γεωτρύπανα θα φτάσουν στο ανώτατο επίπεδο των ερευνών, εξορίξεων και παραγωγής στις βαθιές θάλασσες. Έτσι θα λειτουργούν εκεί με τη μέθοδο της ενοικίασης, δηλαδή η Τουρκία σχεδιάζει να ενοικιάζει κάποια από τα γεωτρύπανα σε άλλες χώρες. Και σε συνδυασμό με τις σχέσεις που προσπαθεί να έχει η Τουρκία και στον ενεργειακό τομέα με τη Λιβύη, νομίζω χρειάζεται μια ιδιαίτερη ανάγνωση σε αυτή τη δήλωση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη Κωστίδη, για το άμεσο ρεπορτάζ.